θα πάμε σε ένα ξεχωριστό θέμα, το οποίο μπορεί να μην έχει σχέση. Συνηθίζουμε να πηγαίνουμε σε Κρήτη, να πηγαίνουμε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τόπο μας, αλλά να καταλήγουμε και σε περιοχές εκτός Κρήτης, με μια θεματολογία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας αγγίζει. Δημήτρης Μητροπάνος, ο αείμνησος Δημήτρης Μητροπάνος, κάποιοι άνθρωποι τον τιμούν και εδώ στην Κρήτη και πανελλαδικά, ειδικά εκεί στα Τρίκαλα έχει δημιουργηθεί η γωνιά του Δημήτρη Μητροπάνου, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα κάποιων ανθρώπων που τον αγάπησαν και ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο, και ένα αφιέρωμα το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δισκάκια, συνεντεύξεις, φωτογραφίες. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά. Προσωπικά αντικείμενα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες. Είναι κάποιοι στίχοι από τα τραγούδια που άφησαν εποχή. Και θα πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Δημήτρη Παζαΐτη, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Τρικαίων. Πάμε να τον συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Τρίκαλα, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Είναι ένα θέμα πραγματικά που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Σήμερα τα περισσότερα μέσα στο διαδίκτυο κυρίως ασχολήθηκαν με αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Καθώς ξέρετε, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένας ερμηνευτής, ένας τραγουδιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες. Είτε κατάγεται κάποιος από τα Τρίκαλα, είτε από την Κρήτη, είτε από τη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτή η γωνιά του Δημήτρη Μητροπάνου εκεί στην περιοχή σας? Καταρχάς, είμαστε στο χώρο, είμαστε στη γειτονιά, στην Αγία Μονή στα Τρίκαλα. Εδώ που μεγάλωσε ο Δημήτρης Μητροπάνος μέχρι τα 16 χρόνια του και μετά έφυγε τη Θεσσαλονίκη. Και όπως έλεγε ο ίδιος, είναι ο χώρος, είναι το μέρος, η Αγία Μονή, που έχει τις καλύτερες αναμνήσεις. Εδώ γνώρισε τους πραγματικούς φίλους, τους φίλους που αγάπησε και τον αγάπησαν. Και από και μετά η εξέλιξη της πορείας του στο τραγούδι είναι η γνωστή που έχει μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Εδώ ο χώρος αυτός είναι μια δωρεάν μιας Τρικαλινής, της Σοφίας Μπούμπα, ναι, η οποία το δώρησε στο Δήμο Τρικάλων. Ο Δήμος το ανακαίνισε, το έκανε καινούριο και μέσα σε αυτό στεγάστηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Μονής και δύο-τρεις άλλοι σύλλογοι οι οποίοι είναι εδώ από την περιοχή μας. Το καλοκαίρι, φέτος το χειμώνα, με την έναρξη του Μήλου των Ξωτικών, φέραμε τα προσωπικά του ή τις προσωπικές του φωτογραφίες, ό,τι έχει σχέση με τον Δημήτρη, και το εκθέσαμε, το κάνουμε σαν μια μικρή έκθεση. Για αρχή ήταν πάρα πολύ καλά και είχε πάρα πολύ επισκεψιμότητα και πιστεύω ότι όσος κόσμος ήρθε και την επισκέπτηκε, έφυγε συγκινημένος και ικανοποιημένος από εδώ. Μπράβο. Εύη. Είναι πολύ όμορφες και οι εικόνες που το βλέπω. Το χώρο αυτό εδώ που είναι τώρα είναι το σπίτι του Δημήτρη Μητροπάνου, το πατρικό του σπίτι, και στο πίσω μέρος του χώρου εδώ πέρα είναι ένα οικόπεδο το οποίο είναι στο όνομά του. Μάλιστα. Είναι πολύ όμορφες και οι εικόνες που βλέπουμε και έχετε συμπεριλάβει έτσι πολύ μεγάλο εύρος από την ζωή του από μικρή ηλικία μέχρι και μεγάλη, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι αντιδήμαρχοι. Ναι, εμείς το ζήσαμε τον Δημήτρη. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ προσωπικά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχαμε καλές σχέσεις. Πάντα ρωτούσε με ενδιαφέρον τι κάνει η γειτονιά, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Όσες φορές πηγαίναμε στην Αθήνα και βρισκόμασταν, ή όσες φορές ήρθε εδώ. Πολλές φορές έχει έρθει και έχει τραγουδήσει δωρεάν για χάρη της αγαπημένης ομάδας στο Ναό Τρίκαλα. Επίσης για τη δικά μας εδώ ομάδα, της Νικίας, τον Άρη Αγίας Μονής. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν μακριά, αλλά ήταν σαν να ήταν εδώ. Συμμετείχε στα κοινά, στις αγωνίες, τις δικές μας, συμμετείχε και αυτός ο ίδιος. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια της έκθεσης εκεί. Είμαι σίγουρος τώρα που ανοίγει και ο καιρός. Η έκθεση ήταν ανοιχτή. Ναι. Η έκθεση ήταν ανοιχτή τις ημέρες του Μήλου των Ξωτικών, ναι, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Τώρα, όποιος θέλει από την Κρήτη και έρθει στα μέρη μας και θέλει να επισκεφθεί το χώρο αυτόν εδώ για να νιώσει τον αέρα που θυμίζει Δημήτρη Μητροπάνου, να αφουγκραστεί που έζησε ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο Google, να βρει πολιτιστικό σύλλογος ή στο Δήμο Τρικάλων και εμένα προσωπικά να με πάρει τηλέφωνο για να ανοίξουμε την αίθουσα και να έρθει να την επισκεφθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς και εσείς. Χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.